Υπάρχουν αρκετοί λόγοι, θα τους εξηγήσω, αλλά θέλω να ξεκινήσω με το ότι γενικά είχε πολύ σοβαρά σχεδιαστικά προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα που είδαμε ήταν ότι το 75% των πόρων, των διαθέσιμων πόρων, πηγαίναν σε κέντρα κατάρτισης των ανέργων και στις εταιρείες που στη συνέχεια θα κάνανε πρακτική άσκηση. Το ποσό που αντιστοιχούσε ήταν γύρω στις 5.400, στα 5.400 ευρώ, όταν περίπου ίδια προγράμματα στοιχίζουν γύρω στις 2.000 ευρώ, κυρία Μπουσδούκου. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ένα πάρα πολύ ακριβό πρόγραμμα. Οι άνεργοι, κατά τη διάρκεια των 5 μηνών περίπου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, κατέληγαν να παίρνουν γύρω στα 1.500-1.600 ευρώ. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι ο σκοπός της κατάρτισης των ανέργων ήταν να μπορέσουν να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες ώστε μετά την κατάρτισή τους, μετά την πρακτική άσκηση, να βρουν μια δουλειά. Mm-hmm. Αυτό είναι και ο σκοπός αυτών των προγραμμάτων. Εδώ λοιπόν είχαμε το εξής οξύμορο, ότι η συγκεκριμένη κατάρτιση ήταν για το κατασκευαστικό κλάδο. Ο κατασκευαστικός κλάδος, όπως γνωρίζουμε, έχει υποστεί τεράστια ύφεση αυτός καθ' αυτός. Δηλαδή, όταν κοιτάζουμε το ΑΕΠ πόσο έχει πέσει, το 30% του ΑΕΠ έχει πέσει λόγω της συρρίκνωσης αυτού του κλάδου. Έχουμε χάσει πάνω από 250.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο. Συγγνώμη. Λοιπόν, ενώ υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι είναι ο τουρισμός, IT, ιχθυοκαλλιέργειες, πρωτογενής τομέας, οι καταρτιζόμενοι θα αύξαναν τα προσόντα τους σε ένα κλάδο ο οποίος βρίσκεται υπό συρρήκνωση. Δηλαδή, θα κάναμε, θα παίρναμε, ας πούμε, τους οικοδόμους να τους καταρτήσουμε. Δεύτερο πρόβλημα. Το τρίτο πρόβλημα, και κατά τη γνώμη μας πολύ σημαντικό, είναι ότι στη συνέχεια της κατάρτισης, ο κόσμος αυτός θα πήγαινε για πρακτική άσκηση. Πού θα πήγαινε? 10.000 άτομα στον κατασκευαστικό τομέα. 3.000 άτομα στη διαχείριση αποβλήτων. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο αυτή η κατανομή? Δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα το οποίο να στέλνει τόσο μαζικά κόσμο ο οποίος καταρτίζεται σε πολύ συγκεκριμένες δράσεις. Τέλος, το πρόβλημα που βρήκαμε ήταν ότι όταν απευθύνεσαι σε όρια ηλικίας από 29 μέχρι 64, φυσικά υπάρχει πρόβλημα, γιατί κάποιος που είναι 29-30 ετών και κάποιος που είναι 60-64 ετών έχει διαφορετικές γνώσεις, διαφορετική επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση ήδη. Άρα δεν μπορούμε οριζόντια να βάζουμε 29 με 64 ετών ανθρώπων άνεργων σε ένα πρόγραμμα που ήταν μη σωστά στοχευμένο. Άρα, συνοψίζοντας, κυρία Αντωνοπούλου, λοιπόν, υπήρχε πρόβλημα. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω και αν το πω με δύο κουβέντες. Ναι, ελάτε, σας ακούω. Ήταν ένα πολύ ακριβό πρόγραμμα κατάρτισης με πολύ λίγους πόρους που να πηγαίνουν τελικά στον άνεργο, σε ένα κλάδο βασικά, ο οποίος βρίσκεται σε ύφεση. Άρα, τελείως άστοχο πρόγραμμα. Σαν να προετοιμαζόντουσαν ουσιαστικά μελλοντικοί εργαζόμενοι σε θέσεις οι οποίες δεν υπάρχουν λόγω της ύφεσης. Πολύ απλά, σε χώρους όπου δουλειές δεν υπάρχουν. Αυτό λέμε. Έτσι ακριβώς, κυρία Μπουσδούκου. Σε συνδυασμό. Και τελικά αναρωτιέται κανείς. Σε συνδυασμό και με τα κονδύλια. Πώς είχαν μοιραστεί και τα κονδύλια. Ακριβώς. Και θέλω να επισημάνω εδώ ότι μιλάμε για 112 εκατομμύρια. Κυρία Αντωνοπούλου, επισημαίνετε εσείς αυτές τις στρεβλώσεις στο σχεδιασμό, οι οποίες έτσι όπως ακούγονται τουλάχιστον από την πλευρά σας και από την ανακοίνωση που έχετε, το δελτίο τύπου μάλλον, το οποίο έχετε εκδώσει, ακούγονται και είναι σοβαρότατες. Από εκεί και πέρα όμως, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί μιλάμε για χιλιάδες ανέργους, μιλάμε για περισσότερους από 16.000, οι οποίοι δεν ξέρω, ενδεχομένως να είχαν ξεκινήσει και τη διαδικασία, να είχαν κινήσει τη διαδικασία, να έχουν υποβάλει αιτήσεις, να περίμεναν να ανοίξουν αυτές οι θέσεις. Τι θα κάνουν? Υπήρχε πολύ μεγάλος προβληματισμός, όπως καταλαβαίνετε, εκ μέρους μας. Και για να λάβουμε αυτή την απόφαση έπρεπε να κατοχυρώσουμε ότι σίγουρα
οι άνεργοι θα είναι αυτοί που θα ωφεληθούν. Το πρόγραμμα θα προκηρυχτεί μέσα σε 2 μήνες, άρα μέσα στο χρόνο αυτό θα τρέχει και αυτό που μπορώ να σας εγγυηθώ είναι, κυρία Μπουσδούκου, ότι οι άνεργοι θα ωφεληθούν διότι θα πάρουν τουλάχιστον διπλάσια, αν όχι και παραπάνω, από τους πόρους που αντιστοιχούν και θα είναι σε τομείς κατάρτισης και σε δραστηριότητες που εγγυούνται την απασχόληση για ένα χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε τώρα στα χέρια μας. Mm-hmm. Μεγαλύτερο των 5 μηνών δηλαδή. Όλος ο αναπρογραμματισμός, ακριβώς. Και ενώ λοιπόν ο προγραμματισμός μας πρέπει να γίνεται με βασικό μας αντικείμενο την ωφέλεια του ανέργου, το πρόγραμμα αυτό έπρεπε να πενταχθεί. Εγγυόμαστε λοιπόν ότι όταν το καινούριο πρόγραμμα ανακοινωθεί και επαναλαμβάνω μέσα στους επόμενους 2 μήνες, τα ωφέλη θα είναι καθαρά. Κυρία Αντωνοπούλου, συνολικά η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, μάλιστα, για 300.000 θέσεις ανεργίας. Ποιος είναι ο απολογισμός σήμερα? Κοιτάξτε, η προγραμματική δέσμευση στη Θεσσαλονίκη του Πρωθυπουργού μας εξακολουθεί και ισχύει. Αυτή είναι μία από τις κόκκινες γραμμές που δεν συζητούμε. Ναι, το ρωτώ αυτό επειδή βλέπουμε αρκετά πράγματα να έχουν μετατεθεί για λίγο πιο μετά, επειδή βρήκατε άλλου τύπου δυσκολίες. Οπότε ρωτώ, αυτές οι 300.000 θέσεις εργασίας μήπως πηγαίνουν πιο αργά, ανοίγουν πιο αργά, μήπως θα ανοίξουν μελλοντικά, προχωράνε? Αν ναι, τι λένε οι αριθμοί? Ναι. Οι 300.000 θέσεις εργασίας εξακολουθούν να είναι δέσμευση της κυβέρνησής μας. Είναι, όπως θα θυμόσαστε, η κατανομή τους σε 2 χρόνια. Άρα αντιστοιχούν σε 150.000 θέσεις. Μακάρι να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες, αλλά είναι 150.000 θέσεις ανά έτος. Ο προγραμματισμός μας για φέτος θα πιάσει το στόχο των 150.000 θέσεων και δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα δημιουργηθούν άλλες 150.000 θέσεις προσωρινής εργασίας τον επόμενο χρόνο. Παράλληλα όμως θέλω να σας πω, όπως έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές, ότι η ανεργία είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα και δεν είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα το οποίο θα επιληθεί με τις 150.000 θέσεις εργασίας μόνο που εμείς εγγυόμαστε ότι δημιουργήσουμε. Ούτε μπορεί να επιληθεί και απομονωμένα. Γι' αυτό εργαζόμαστε. Είναι μέσα σε ένα σκρίκο σε μια ευρύτερη αλυσίδα επίσης. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν συνεργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε άριστα με διάφορα υπουργεία που έχουν τη δυναμική και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν θέσεις οι οποίες είναι μόνιμες και πάγιες. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και είμαι σίγουρη ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πολύ θετικά αποτελέσματα και από άλλους κλάδους. Κλείνοντας, κυρία Αντωνοπούλου, ποια είναι η αίσθηση που έχετε από την πορεία των συζητήσεων, από την πορεία της διαπραγμάτευσης, από αυτόν τον στόχο που έχει η ελληνική κυβέρνηση με τα όποια αγκάθια εντός και εκτός συνόρων να καταλήξει σε μια συμφωνία με τους εταίρους? Είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε σε. Και σε συνάρτηση μια με την ανεργία, δύσκολη... έτσι. Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, και σε συνάρτηση με την ανεργία, ναι, με το αντικείμενό σας. Παρακαλώ. Βρισκόμαστε, όπως ξέρετε, σε δύσκολη θέση λόγω των διαπραγματεύσεων, διότι οι θεσμοί δεν μπορούν εύκολα να κατανοήσουν προφανώς τα αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα που έχει η κυβέρνησή μας και ο λαός μας στην ουσία. Όμως είμαι σίγουρη ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η παρένθεση, επαναλαμβάνω, αυτού του είδους η παρένθεση θα κλείσει και θα μπορέσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Αναμένουμε όλοι με αισιοδοξία το κλείσιμο μιας συμφωνίας, διότι πραγματικά και η αγορά αλλά και ο κόσμος είναι έτοιμος για να μπορέσει να ανασυνταχθεί και να προχωρήσει σε μία κατεύθυνση αναπτυξιακή και προς αυτή την κατεύθυνση βαδίζουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντωνοπούλου, για τη σύνδεση που είχαμε. Η κυρία Ράνια Αντωνοπούλου, αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Να είστε καλά. Διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.